Τέτοιου συνεργάτε. Η Έλενα είναι καταπληκτική τραγουδίστρια, το ξέρετε, αλλά και καταπληκτικό άνθρωπο. Έγινε δεύτερη φορά γιατί το ζητάει ο κόσμο, προφανώ. Τι θερμάζεται περισσότερο στην Έλενα? Θα ήταν πιο εύστοχη η ερώτηση αν μου έλεγε τι δεν σε αρέσει, τι δεν θαυμάζει στην Έλενα. Δεν έχει κάτι που να μην. Να μην αρέσει. Όχι, δεν κάνω κομπλιμά. Δεν το παίρνω από το σπίτι μου να με πλακώσει. Αλλά το βλέπετε κι εσεί. Είναι ένα τέλειο πλάσμα. Εγώ τους εύχομαι τα καλύτερα. Τι είναι αυτό που θα σου μιλήσεις από το χρόνο που σε κουράστηκες? Άμα ήθελα να ξεκουραστώ και άλλο θα ήμουν σπίτι. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που δουλεύω, γιατί άλλωστε είμαι και workaholic που λένε. Μ' αρέσει πάρα πολύ η δουλειά που κάνω. Και νομίζω ότι δεν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα όταν μπορούμε να μοιραστούμε και μια σκηνή και να υπάρχουν τόσο διαφορετικά είδη τραγουδιών. Γιατί η μουσική είναι κάτι το οποίο ενώνει τον κόσμο. Και όπως ξέρουμε όλοι ότι ο Πασχάλης Τερζής είναι ένας πολύ μεγάλος λαϊκός τραγουδιστής, νομίζω. Εγώ πάντα λέω για τον Πασχάλη μου. Και για τον κύριο Μητροπάνο πάντα μιλάω. Εγώ που είμαι πιο pop, μετά είναι και ο Μάνος που είναι πιο alternative, όλα τα παιδιά που είναι μαζί μας και μας βοηθάνε πάρα πολύ. Είναι τέλεια όλα τα πράγματα. Είναι μια πολύ απλή παραγωγή, παιδιά, και αξίζει τον κόπο να τη δει ο κόσμος. Έχουμε δουλέψει δύο μήνες τώρα, σχεδόν δύο μήνες. Θέλω να πιστεύω πως το αποτέλεσμα που βγαίνει θα ικανοποιήσει ακόμα και το πιο δύσκολο ακροατή. Τι είναι αυτό που θα δούμε και θα μαγευτούμε απόψε? Από μένα θα δείτε μπαλέτο, χορευτικά και τέτοια. Η Έλενα θα είναι στο λαϊκό. Εγώ με, ναι, λαϊκό. Τι θα είναι ένα χαρμόσυνο γεγονός που θα θες να δεχτείς στη ζωή σου? Σε επιτυχίες. Γιατί αγόρι μου παντρεύεσαι και θα κάνεις παιδί? Από αυτό θες να πεις? Νομίζω αυτά είναι τα πολύ ωραία που συμβαίνουν σε όλη τη ζωή, όταν έρχεται η ώρα να παντρευτούν και να κάνουν παιδιά. Συγκεκριμένη φάση θα γίνω κουμπάρα βασικά, γιατί παντρεύεται ο αδερφός μου και περιμένει δίδυμα. Άρα είναι άλλος που έχει προτεραιότητα. Μέχρι στιγμής εύχομαι ότι κανείς μέσα στην Ιερά Οδό να πάθει καμία ίωση για τους ερχόμενους 5 μήνες, να είμαστε γεροί και να βλέπουν την Ιερά Οδό πάντα γεμάτη.